Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι όπως κάνω κάθε μέρα τέτοια ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Ιβερικίνας Τηλεόρασης στο Δείγμα Γραφής. Είμαστε μαζί εδώ από τις 5 μέχρι και τις 7 κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στην προσπάθειά μας να δούμε παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους αλλά και μέσα από τα δικά μας ρεπορτάζ, τα σχόλια και τις επικοινωνίες, τα σημαντικότερα θέματα της καθημερινής επικαιρότητας και ειδησιογραφίας. Όπως είναι πάρα πολύ λογικό και φυσικό επόμενο, η ιστορία του Παρισιού μας έχει συγκλονίσει όλους και το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα το αφιερώσουμε στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν, κρύπτονται πίσω ή έχουν να κάνουν γενικότερα με αυτή την απίστευτη απόφαση των τζιχαντιστών να αιματοκυλήσουν τη γαλλική πρωτεύουσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά ρεπορτάζ από την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πολύ γνωστό έγκριτο δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη, αλλά και τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, με τους οποίους θα κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί όλη η Ευρώπη από το βράδυ της Παρασκευής ζει με έναν τεράστιο φόβο. Μήπως το επόμενο χτύπημα των τζιχαντιστών είναι το ίδιο άναυσο και οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή πόλη. Η αλήθεια είναι ότι η ισλαμιστική τρομοκρατία έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και αρκετά χρόνια σε όλη την Ευρώπη, αλλά την Παρασκευή την τερμάτισε, δυστυχώς. Πρακτικά μιλάμε για ένα κρίμα. Οι νεκροί είναι περίπου 100. Έχουμε δύο ανθρώπους να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα να εκτιμηθεί από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών, κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, Πανού, νομικός, ειδική εγκληματολόγος και εξειδικευμένος στα θέματα κρατείας, θα είναι μαζί μας, προκειμένου να συζητήσουμε μέσα από τη δική της οπτική γωνία και μέσα από το δικό της επιστημονικό αντικείμενο όλες αυτές τις πτυχές της τρομοκρατικής επίθεσης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε φυσικά κάποια από τα θέματα της υπόλοιπης επικαιρότητας, θα έχουμε τα δικά μας σχόλια, ένα ευρύτατο ρεπορτάζ για την Νέα Δημοκρατία και το τι ισχύει εκεί, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία, την Κυριακή ψηφίζουν στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Ενώ στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ρίξουμε μια έτσι, εκτεταμένη ματιά σε ένα μέρος το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό όσο και ακριβό για πάρα πολύ κόσμο. Θα μιλήσουμε για τα λειτουργικά έξοδα ενός αυτοκίνητου. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας AutoGas, Θεοδόρου, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, θα είναι εδώ στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, προκειμένου να μας εξηγήσει και να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο από βενζινοκίνητο ή υγραεροκίνητο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία εάν προχωρήσει και όποιος την επιλέξει κατορθώνει να γλιτώνει πάρα πολλά σημαντικά ποσά για την κίνηση του αυτοκινήτου αυτού. Θα τα δούμε έτσι αναλυτικά στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε ένα περιστατικό στην περιοχή της ανάληψης Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Έχουμε, σύμφωνα με ό,τι έχουμε μάθει μέχρι αυτή τη στιγμή, στην περιοχή της ανάληψης έχουμε ένα περιστατικό σε ένα διαμέρισμα. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι πρόκειται για συμπλοκή, για επίθεση ενός ανθρώπου σε έναν άλλον. Μάλλον ο δράστης έχει επιτεθεί σε μια γυναίκα, την οποία την έχει τραυματίσει σοβαρά με μαχαίρι. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο δράστης είτε έχει αυτοκτονήσει είτε έχει προσπαθήσει να αποδράσει από το σημείο του επεισοδίου πηδώντας από το μπαλκόνι. Αυτές είναι οι εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι
νεότερο να πάμε στην αίθουσα σύνταξης να ακούσουμε την Εύη την Καλίνη τώρα. Εύη, έχουμε κάτι νεότερο για αυτό το περιστατικό? Έχουμε λοιπόν, Χρήστο, όπως είπες και εσύ, έντονη κινητοποίηση αυτή την ώρα τόσο των αστυνομικών αρχών όσο και του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Όλγας και Πέτρου Συνδίκα. Εκεί όπου σύμφωνα με πληροφορίες, με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, βρέθηκε μια γυναίκα μαχαιρωμένη μέσα σε διαμέρισμα στη Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Όλγας και Πέτρου Συνδίκα, ανατολικά τη Θεσσαλονίκης, ενώ φέρεται ότι ο άνδρας με τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα τι έγινε, πήδηξε από τον μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει εκεί, έχει φτάσει περιπολικό της αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο. Όλα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, Χρήστο, και εμείς περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν αποκλείεται αυτό που είπες και εσύ, να προσπάθησε ο άνδρας να μαχαίρωσε μάλλον την γυναίκα και στη συνέχεια να προσπάθησε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το μπαλκόνι. Χρήστο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Εύη. Να πούμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι των τελευταίων λεπτών. Δεν έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το ρεπορτάζ ολοκληρωμένα. Αυτά τα οποία μας μετέφερε η Εύη, η Καλίνη, έχουν να κάνουν με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και η Εύη και οι λοιποί συνεργάτες μας προκειμένου στη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτήν την περιοχή της ανάληψης. Τώρα, κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες σημαντικές ειδήσεις δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μας ξεφεύγουν από τη μία και από την άλλη να καλύπτονται από αυτήν την τραγική επίθεση των Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων στο Παρίσι. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ειδήσεις, τις οποίες εμείς θα προσπαθήσουμε να τις αναδείξουμε για να μην περνάνε στον ντούκο, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικές, τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη. Η πρώτη είδηση φυσικά έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις. Συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και στο κουαρτέτο, την πρώην Τρόικα. Όπως μαθαίνουμε, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σταθάκης ήταν μέχρι τις 5 το πρωί με την Τρόικα, δεν κατόρθωσαν να βρουν κάποια λύση. Στη συνέχεια διέκοψαν για να αναπαυθούν και η διαπραγμάτευση συνεχίστηκε σήμερα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε μέσα από το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην Τρόικα και η ελληνική πλευρά έχει λάβει το τελευταίο περιθώριο να καταλήξει σε συμφωνία με το κουαρτέτο, με την πρώην Τρόικα, μέχρι αύριο το πρωί. Έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε όποτε χρειαστεί ότι αυτή η τακτική της ελληνικής κυβέρνησης να τα αφήνει όλα για την τελευταία στιγμή είναι, αν μη τι άλλο, εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιατί, όπως μας έχει δείξει και το πρόσφατο παρελθόν, όταν φτάνουμε με την πλάτη στον τοίχο να διαπραγματευόμαστε με τους δανειστές, τότε είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα σωστά. Και πολλά από τα μέτρα της Τρόικας περνάνε χωρίς τη σωστή διαπραγμάτευση, χωρίς τη σωστή αντεπίθεση, χωρίς τη σωστή άμυνα. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο το ζούμε και τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι το Eurogroup την Παρασκευή δεν πήγε καθόλου καλά, με αποτέλεσμα να δοθεί μία παράταση μέχρι το πρωί της Τρίτης. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα πάμε κανονικά σε συμφωνία μέχρι αύριο το πρωί, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα. Η κυβέρνηση από τη δικιά της την πλευρά διαρρέει στους δημοσιογράφους και υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα για τη μη μέχρι τώρα επίτευξη συμφωνίας είναι τα κόκκινα δάνεια. Οι Τροϊκανοί από την πλευρά τους βάζουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν θέλει να τις αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση. Θα το δούμε αυτό πώς θα λήξει στο τέλος με το δεδομένο ότι μια τέτοια ρύθμιση θα έπρεπε να γίνει εδώ και 8 μήνες, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τα άφηνε πάντοτε όλα για την τελευταία στιγμή. Η επόμενη είδηση που θα ήθελα να δούμε έχει να κάνει με την ανεργία. Η ανεργία είναι ο μεγαλύτερος φασισμός για μια κοινωνία. Είναι το στοιχείο το οποίο πλήττει βάναυσα την ακεραιότητα του κάθε ατόμου, την συγκρότησή του, την αξιοπρέπειά του και την ψυχολογία του. Δυστυχώς, στο
επίπεδο της ανεργίας, η κυβέρνηση Τσίπρα τα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και δεν το λέμε αυτό εμείς δυστυχώς, το λένε τα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκτυο Εργάνη, θα παρακαλούσα να δούμε και τον πίνακα, τον οποίο έχουμε ετοιμάσει. Το δίκτυο Εργάνη είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο έχει εφαρμοστεί από το Υπουργείο Εργασίας. Στο δίκτυο Εργάνη καταφεύγουν όσοι προσλαμβάνουν ή απολύουν προσωπικό. Είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να κάνουν αυτή την καταγραφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μήνας Οκτώβριος ήταν ένας ακόμα μήνας, ο οποίος είχε δυστυχώς περισσότερες απολύσεις παρά προσλήψεις. Και αυτά δεν είναι ούτε αντιπολίτευση, ούτε ανακοινώσεις κομμάτων, ούτε κάτι το οποίο αμφισβητείται. Είναι τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Όπως βλέπετε και στον πίνακα αυτόν, έχουμε 183.000 και κάτι προσλήψεις, αλλά δυστυχώς έχουμε 240.000 απολύσεις. Όπως βλέπετε, χαρακτηριστικότατα το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Έγιναν δηλαδή 56.473 απολύσεις περισσότερες από τις προσλήψεις που έγιναν τον προηγούμενο μήνα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο μας αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα σε ό,τι αφορά το χειρισμό των βασικών θεμάτων δεν τα πάει καθόλου καλά. Με αποτέλεσμα τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα να εντείνονται. Και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα χειρότερο από την ανεργία. Την ανεργία που χτυπά τους πάντες. Ανθρώπους οι οποίοι είναι μορφωμένοι, ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι, ανθρώπους οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι ή ανθρώπους που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους. Είναι το ίδιο για όλους. Και οι επιπτώσεις για μια κοινωνία της αυξημένης ανεργίας είναι εξαιρετικά οδυνηρές. Κάτι το οποίο μάλλον θέλησε να σχολιάσει και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος έκανε ένα tweet κάποια στιγμή το Σάββατο. Αναφερόμενος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να σχολιάσει την πορεία που ακολουθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, προκειμένου να έχουμε επιτέλους τη συμφωνία και να έχουμε και τα χρήματα. Να δούμε τι τουίταρε ο κύριος Παπαδημούλης. Το βλέπετε έτσι, το έχουμε σηκώσει από το προσωπικό του λογαριασμό στο tweet. Λέει, στόχοι μέσω της συμφωνίας. Μακάρι να την έχουμε κάποια στιγμή. Άρση των capital controls, συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση και επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη στα μέσα του 2016, του 2016 εννοεί. Προσέξτε λιγάκι εδώ τι μας λέει το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέει ότι ο στόχος, να το δούμε λιγάκι παρακαλώ να μην φύγει από την εικόνα μας, να δούμε το tweet του κυρίου Παπαδημούλη, γιατί σε αυτό το tweet φαίνεται ολοκάθαρα η κατάσταση μέσα στην οποία βρισκόμαστε σε πολιτικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Αυτό το οποίο ο κύριος Παπαδημούλης θεωρεί ότι είναι μια τεράστια επιτυχία για την ελληνική κυβέρνηση, τι είναι ακριβώς, να το δούμε παρακαλώ, είναι πρώτον να έχουμε μια συμφωνία, την οποία δεν έχει κατορθώσει να φέρει αυτή τη συμφωνία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, να έχουμε μέσα από αυτή τη συμφωνία την άρση των capital controls. Θυμίζω ότι τα capital controls τα επέβαλε η κυβέρνηση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Να έχουμε δεύτερον συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση, κάτι το οποίο το είχαμε το Δεκέμβριο πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, και να έχουμε επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη στα μέσα του 2016. Δηλαδή, να επιστρέψουμε σε κάτι το οποίο είχαμε το Δεκέμβριο του 2014. Γιατί, αν θυμάστε, είχαμε ανάπτυξη στο 2014. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και περάσαμε και πάλι στην ύφεση. Άρα, για το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί πολύ μεγάλη επιτυχία να πετύχουμε τρία στοιχεία για την οικονομία μας, τα οποία όμως τα τρία στοιχεία τα είχαμε ήδη από το Δεκέμβριο. Αυτό κι αν είναι, έτσι, πολιτική στόχευση. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει ασχολίαστο είναι η διαρροή στον τύπο των συνομιλιών που είχε το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάμπρου. Επισήμως ο κύριος Λάμπρου είναι σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν έχει τελειώσει το λύκειο. Ο κύριος Λάμπρου λοιπόν ως ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συναντιόταν με φυλακισμένους
για διάφορες πράξεις, είτε για τρομοκρατικές πράξεις ή φυλακισμένους του κοινού ποινικού δικαίου, και διαπραγματευόταν από ό,τι φαίνεται διάφορα θέματα της διακυβέρνησης μαζί τους. Είναι νομίζω σοκαριστικοί οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν στις κυριακάτικες εφημερίδες και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποιους από αυτούς. Για παράδειγμα, συναντά τον Στεφανάκο. Ο Στεφανάκος είναι γνωστός ποινικός, ο οποίος τα έχει βρει τώρα με τους τρομοκράτες και έχουν κάνει ένα μπλοκ, λέει ο Στεφανάκος στον Λάμπρου. Με αυτό που βάλατε εκεί δεν θα βγάλουμε άκρη, απαντά ο Λάμπρου. Δεν έχει αρμοδιότητα. Αρμοδιότητα έχει ο δικός μου. Προφανώς η συζήτηση αναφέρεται στον κύριο Πανούση, αλλά και σε κάποιον άλλον υπουργό βεβαίως, τον οποίο ο κύριος Λάμπρου θεωρεί ότι είναι δικός του. Στεφανάκος. Ούτε αυτός θα κάνει κάτι. Αυτός είναι άχρηστος. Δεν τον υπολογίζουμε. Νομίζω ότι αυτοί οι διάλογοι είναι κάτι παραπάνω από σοκαριστικοί, γιατί αποδεικνύουν στην πράξη πώς ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συζητά με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή. Υπάρχει ακόμα ένας διάλογος πολύ χαρακτηριστικός με τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Τσάκαλο. Τσάκαλος είναι έγκλειστος στις φυλακές για υπόθεση τρομοκρατίας. Λάμπρου, εμείς ό,τι σας υποσχεθήκαμε το κάναμε. Εσείς όμως δεν είστε εντάξει. Τσάκαλος. Εμείς είπαμε θα φύγουμε από την Βρετανία και φύγαμε, αφήνοντας μόνο 12 άτομα. Προσέξτε και να το πεις και στους δικούς σου. Μπορούμε να κάνουμε την Αθήνα να χοροπηδάει. Ο Τσάκαλος, ως γνωστό μέλος των ακροαριστερών οργανώσεων, εκβιάζει ευθέως το Λάμπρου για το τι μπορούν να κάνουν οι ακροαριστερές οργανώσεις τις οποίες ο ίδιος ελέγχει. Και υπάρχει μια σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα και μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει θεσμικές λειτουργίες σεβαστές, όταν ο σύμβουλος ενός Υπουργού Δικαιοσύνης κάθεται και συνομιλεί με ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη ως στελέχη τρομοκρατικών οργανώσεων και διαπραγματεύεται ουσιαστικά μαζί τους τα σοβαρά θέματα της δικαιοσύνης. Αυτά σε μια φυσιολογική χώρα θα είχαν ρίξει την κυβέρνηση. Αλλά είπαμε ότι σε πολλές από τις λειτουργίες μας απέχουμε ακόμα από το να χαρακτηριστούμε φυσιολογική χώρα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διάλογοι αυτοί έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από αρκετές εφημερίδες χθεσινές. Ωστόσο, οι διάλογοι αυτοί, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που τις συνοδεύουν, είναι διάλογοι τους οποίους κατέγραψε ο κοριός της ΕΥΠ, ο οποίος κοριός της ΕΥΠ παρακολουθούσε τις συνομιλίες που είχαν τηλεφωνικώς οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις φυλακές ή έξω από αυτές και είναι γνωστά στελέχη είτε εγκληματικών οργανώσεων είτε τρομοκρατικών οργανώσεων. Έτσι έχουν έρθει στη δημοσιότητα αυτοί οι διάλογοι. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι διάλογοι δεν είναι πραγματικοί και είναι διάλογοι που προέρχονται από τη φαντασία κάποιων δημοσιογράφων, αν και προσωπικά δυστυχώς θα πρέπει να το αποκλείσω. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά και στην Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι το κόμμα αυτό έχει μπει πολύ βαθιά στους ρυθμούς της εσωστρέφειας, παρά το γεγονός ότι πράγματα και θάματα συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και διεθνώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ έτσι, ζέοντα ζητήματα για τα οποία μια αντιπολίτευση θα έπρεπε να έχει έτοιμες τις παρεμβάσεις της. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα σε μια συζήτηση που αφορά ποιος από τους τέσσερις υποψηφίους πρόεδρους θα ήταν ο καταλληλότερος. Το δεδομένο είναι ότι, έτσι για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, γέμισε το Βελίδιο το Σάββατο το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ έτσι, πετυχημένη η εκδήλωση. Η ομιλία του κινήθηκε στους γνωστούς για τον Άδωνη Γεωργιάδη υψηλούς τόνους. Οι συνεργάτες του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι για την προσέλευση του κόσμου και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση που αποδεικνύει ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Γεωργιάδη πάει εξαιρετικά καλά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε ένα στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση αυτή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στα ίσα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μόνο έτσι έχει αξία να πάρουμε την εξουσία. Και μόνο έτσι θα πάρουμε την εξουσία με Άδωνη Γεωργιάδη, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν
Εκ βάθος καρδίας, να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση εδώ στη Μακεδονία μας. Να σας καλέσω την άλλη Κυριακή στις Κάλπες να βγάλουμε μια δυνατή, μια ενωμένη Νέα Δημοκρατία για να αντιμετωπίσουμε τον Τσίπρα, να αντιμετωπίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Πάμε γερά και να κερδίσουμε. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ένα μικρό στιγμιότυπο ήταν αυτό από την εκδήλωση το Σάββατο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Μεμαράκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 7.30 ώρα θα μιλήσει σε μια συγκέντρωση οπαδών του στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Το Σαββατοκύριακο ήταν στην περιοχή, επίσης στην κεντρική Μακεδονία, ο Βαγγέλης Μεμαράκης. Πήγε και στα Γιαννιτσά και στην Πέλα, ενώ την Παρασκευή ήταν στην Θεσσαλία. Περιόδευσε το προηγούμενο διήμερο, Πέμπτη και Παρασκευή, όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας. Από εκεί έκανε και κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις. Να δούμε ένα στιγμιότυπο από την περιοδία του αυτή. Και να ξέρετε ότι το όνομα με μένα δεν αλλάζει. Νέα Δημοκρατία θα μείνει και η ιστορία θα συνεχίσει με Νέα Δημοκρατία. Για να μην σας πω ότι στο μυαλό μου έχω στο συνέδριο του κόμματος να επαναφέρω το σύμβολο, το πυρσό, και να ανάψουμε τη δάδα όλοι μαζί την ώρα που πρέπει στο συνέδριο του κόμματος. Για να τιμήσουμε την ιστορία μας. Εγώ μετέχω σε μάχη ιδεών και για τις ιδέες δίνεις μάχη ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως γενιάς. Και να ξέρετε κιόλας ότι υπήρξα ο Νεδίτης. Και μια φορά ο Νεδίτης, για πάντα ο Νεδίτης. Λοιπόν, Μεϊμαράκης, επαναλαμβάνω, 7.30 ώρα το απόγευμα σήμερα στο Μακεδονία Παλάς. Συγκέντρωση οπαδών της υποψηφιότητάς του. Τώρα, για να πάμε στο στρατόπεδο του Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, πριν από λίγη ώρα είναι η αλήθεια, ένα σποτ διαφημιστικό, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο και είναι μάλλον ηρωνικού χαρακτήρα, μάλλον σατυρικού χαρακτήρα. Να το δούμε παρακαλώ. Πρέπει να κάνεις μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρέπει να μεταρρυθμιστείς. Πρέπει να αναπτυχθείς όπως σου λέω. Εδώ που φτάσαμε, εσύ φταίς για όλα. Πρέπει να αναπτυχθείς. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι δεν φταίνε. Εμείς τους επιβραδύναμε και γι' αυτό μας γύρισαν την πλάτη. Είναι λάθος να τους ζητάμε διαρκώς να προσαρμοστούν στις παλιές νοοτροπίες ενός κλειστού κόμματος. Για να οδηγήσουμε τη χώρα και πάλι μπροστά, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία με νέα ηγεσία που δεν θα μας κρατάει πίσω, αλλά θα μας πηγαίνει σίγουρα και γρήγορα σε μια καλύτερη εποχή, σε μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να τρέξουμε γρήγορα και δυνατά. Το χρειάζεται η χώρα. Το χρειαζόμαστε όλοι. Φύγαμε. Πρέπει να κάνεις... Μάλιστα. Είδατε το σποτάκι. Έχει έτσι τον τόνο τον ηρωνικό. Δείχνει τον Απόστολο Τζιτζικώστα να βαδίζει σε μια περιοχή στην οποία όμως υπάρχει ένας νεαρός που είναι αναγκασμένος να φέρει στις πλάτες του, στους ώμους του, έναν κύριο ο οποίος είναι φαλακρός και έχει και μουστάκι. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτή η φάτσα με τη φαλάκρα και το μουστάκι παραπέμπει στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Νομίζω ότι είναι προφανής η ταύτιση. Και θέλει με αυτό το χιουμοριστικό τρόπο ο Απόστολος Τζιτζικώστας να δείξει ότι αυτό είναι το παλιό, το οποίο το στοιχείο του νέου είναι αναγκασμένο να το κουβαλάει και θα πρέπει το νέο να αποφορτιστεί πλέον από το παλιό. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αυτό στην προεκλογική εκστρατεία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Θα δούμε αν θα του βγει. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία δημοσιεύεται μία δημοσκόπηση για την εκλογή Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μία δημοσκόπηση, είναι της εταιρείας Μέτρησης και δείχνει ότι υπάρχει ένα ντέρμπι ανάμεσα στους υποψηφίους και πιο συγκεκριμένα
ανάμεσα στον νυν πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μεμαράκη, και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης αυτής, νομίζω, μπορούμε να δούμε και την κάρτα, νομίζω ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με το σύνολο του δείγματος. Δηλαδή, φαίνεται ότι όταν η δημοσκόπηση αφορά γενικά τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την πολιτική ή κομματική τους τοποθέτηση, φαίνεται ότι κεφάλι παίρνει ο Απόστολος Τζιτζικώστας, έστω και με 4 και κάτι μονάδες. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τα ποσοστά τα οποία βλέπετε. Αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά το σύνολο των Ελλήνων. Όταν η ερώτηση γίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία έστω και μία φορά στη ζωή τους, τότε η διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τζιτζικώστα και τον κύριο Μεϊμαράκη με πρώτο τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας είναι λίγο πιο μεγάλη. Πηγαίνει στις 5,4 μονάδες. Ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης και έπεται ο κύριος Γεωργιάδης. Βλέπετε τα ποσοστά. Όταν όμως, και εδώ είναι το χαρακτηριστικότερο όλων, όταν όμως η δημοσκόπηση απευθύνεται μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι θα πάνε οπωσδήποτε να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή για την εσωτερική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, τότε κεφάλι παίρνει ξεκάθαρα ο νυν πρόεδρος του κόμματος. 33,5% για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, 26,4% για τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Νομίζω ότι η διαφορά προσεγγίζει τις 7 μονάδες, 6,9 πιο συγκεκριμένα. Όχι, ψέματα, 7,1. Συγγνώμη λίγο, να μείνουμε λιγάκι στην προηγούμενη κάρτα, για να παρατηρήσουμε ότι εδώ, επαναλαμβάνω, είναι η κάρτα που έχει να κάνει με το ότι το ερώτημα αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι λένε, απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, ότι ναι, εγώ θα πάω οπωσδήποτε να ψηφίσω την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, από αυτούς οι οποίοι θα πάνε οπωσδήποτε, τουλάχιστον όπως λένε, να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή, κατά 7 μονάδες προηγείται ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Στην επόμενη κάρτα ερωτάτε όλο το δείγμα ποιος, κατά την άποψη των Ελλήνων πολιτών, θα ισχυροποιήσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα σε Τζιτζικώστα και Μεϊμαράκη που περίπου ισοψηφούν. Ακολουθούν Μητσοτάκης και Γεωργιάδης. Νομίζω ότι η δημοσκόπηση αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρηση και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δείχνει η δημοσκόπηση αυτή ότι πολλά από τα θέματα είναι ακόμη ανοιχτά. Σε αντίθεση με άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν θεωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το θέμα της εκλογής περίπου έχει κλείσει, με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να προηγείται αρκετά. Τώρα, το σημαντικότερο όμως και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των δημοσκοπήσεων είναι ότι ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας προηγείται ή έχει πολύ μικρότερη διαφορά, ανάλογα με τη δημοσκόπηση την οποία διαβάζουμε, όταν το δείγμα αφορά το γενικό πληθυσμό ή αφορά τους νεοδημοκράτες ή, ακόμα πιο στενά, όταν αφορά τους νεοδημοκράτες οι οποίοι λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Εκεί πρωτεύει η υποψηφιότητα Μεϊμαράκη. Όταν και όσο περισσότερο ανοίγει το δείγμα των ψηφοφόρων, τότε φαίνεται ότι είναι σε ευμενέστερη θέση η υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα. Άρα εδώ, για να κάνω και το δικό μου το πολιτικό σχόλιο, η μάχη θα έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Θα πρέπει να δούμε τελικά πόσος κόσμος θα φτάσει μέχρι την κάλπη και ανάλογα με τον αριθμό των ψηφοφόρων, τότε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το ποιος προηγείται, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις. Να πούμε συμπληρωματικά ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσει σε συγκέντρωση 8 η ώρα το βράδυ, ενώ την Παρασκευή έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει την κεντρική του συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας.
Αυτά και με τα νεοδημοκρατικά. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.